Φίλες και φίλοι του Μπασκετάκηλη, καλώς ήρθατε λοιπόν στον αγώνα μεταξύ Best of και Air Ballers με την κατηγορία Evolution στον πρώτο όμιλο. Με τη ροζ εμφανίση λοιπόν βλέπουμε τους Best of, ενώ με τις μαύρες είναι η πλευρά των Air Ballers. Πριν ξεκινήσουμε να περιγράφουμε και την επίθεση των Best of, η οποία ήταν και εκτός, να πούμε λοιπόν και μερικά πράγματα, καθώς είναι ακόμα η αρχή. Οι Best of έρχονται μόλις με 6 παίχτες, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Από την πλευρά του κιόλας το σκορ των αγώνων τώρα είναι στο 2-2. Πρώτο καλάθι κιόλας του αγώνα από την πλευρά των Air Ballers με τον Χρυσοβελίδη. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, οι Best of είναι στο σκορ 2-2. Έρχονται από δύο σερίτες, τους Monsters με 83-42 και τους LA Bakers με 59-52 σε ένα σχετικά κλειστό το παιχνίδι. Πρώτο φάουλ του αγώνα λοιπόν από την, για την πλευρά των Best of γίνεται πάνω στον Σεϊταρίδη από το χάσαμε λίγο εδώ πέρα από, από τον Ούλα. Πρώτες δύο βολές του αγώνα θα εκτελεστούν για τον Σεϊταρίδη και τους Best of. Υπενθυμίζουμε με τις ροζ σήμερα εμφανίσεις η ομάδα των Best of. Πρώτη βολή και πρώτος πόντος σήμερα για τους Best of από τον Σεϊταρίδη. Το σκορ είναι στο 1-2 για τους Air Ballers έως τώρα, όπως είχαμε πει και νωρίτερα με το καλάθι του Χρυσοβελίδη. Σήμερα λίγο υπάρχει ένα μικρό θεματάκι στον πίνακα, φταίει και η βροχή, έχουμε θέμα στη σύνδεση ούτως ή άλλως της γραμματείας με τον πίνακα, θα μας συγχωρέσετε γι' αυτό, αλλά και οι καιρικές συνθήκες θέλω να σημεί επηρεάζουν γενικά τον αθλητισμό, γιατί είναι να επηρεάσουν και σήμερα εδώ πέρα. Τέταρτης 2-2 και ισοπαλία στον αγώνα μετά και το πρώτο λεπτό. Στην επίθεση οι Air Ballers αυτή τη φορά. Μπάλα γυρίζει γύρω από την γραμμή του τρυπόντου, πάει να γίνει διείσδυση. Παραμένει μπάλα έξω από το τρύποντο, παραλίγο το κλέψιμο εδώ πέρα, αλλά βλέπουμε ότι έχει πατηθεί η γραμμή από τον Γούλα και η μπάλα αλλάζει κατοχή και πηγαίνει στους Best of. Κατεβάζει λοιπόν ο Βενιαμίν Αϊβαζίδης για τους Best of αυτή τη φορά. Το κλέψιμο λοιπόν από τον Χρυσοβελίδη δεν πάει σε ευνηδιασμό, πάει σε οργανωμένη επίθεση, αλλά μια μπάλα κάτω από το καλάθι γίνεται η προσπίση, αποτυχημένο το σούτ και υπάρχει φάουλ υπέρ του Καραγιάννη, ενός παίχτη ο οποίος έχει και τα rebound, την πρωτιά τα rebound πρωτιά και στους πόντους για την πλευρά των Air Ballers, που συγκεκριμένα είναι στα 12,2 πόντους ανά αγώνα και 13,3 rebound, ό,τι φαίνεται το αποδεικνύει με το rebound που πήρε σήμερα και είναι στη γραμμή των βολών. Πρώτη άστοχη βολή. Περιμένουμε και την δεύτερη για να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή στο σκορ και θα περαστούν μπροστά πάλι οι Air Ballers. Όχι, 0-2. Υπάρχει και το rebound από τον Σεϊταρίδη, ο οποίος κατεβάζει τώρα την μπάλα. Πρέπει να υπάρχει και ο τραυματισμός στα δάχτυλα από το δέσμο που βλέπουμε στο αριστερό του χέρι. Στα αριστερά του μεσαία δάχτυλα της ουσίας. Αϊβαζίδης περνάει για τον Βόκα. Το σουτ είναι άστοχο και η μπάλα είναι για τους Air Ballers. Για γρήγορη επίθεση, οργανωμένοι όμως οι Air Ballers. Καλά τα κλεισίματα, πάλι σε Ταρίδη, περνάει από εκεί πέρα τον Δεσίδη, αλλά γίνεται το λάθος και αλλάζει κατοχή η μπάλα. Περνάει το κέντρο η Βαζίδη, στο κατέβασμα πάει να μπει στο γραφικό με την πλάτη λοιπόν, δεν παίρνει την επίθεση
αρχικά, αλλά το rebound είναι δεύτερη ευκαιρία για να δούμε τι θα γίνει σουτ από μεσαία απόσταση για τους best off με τον Μπόκα, ανεπιτυχής, αλλά στη συνέχεια θα καταφέρει ο Νικολακόπουλος να σκοράρει και να βάλει μπροστά από τη φορά την ομάδα του με 4-2 3 λεπτά μετά την αρχή του αγώνα. Ένα σουτ άστοχο λοιπόν από την πλευρά των Air Ballers και συγκεκριμένα από τον Κωστίδη. Rebound και κατέβασαν την μπάλα για τους σημερινούς Ροζουλί. Ψάχνουν να βρουν κάποιο κενό να περάσει την μπάλα, φαίνεται, στον μέσο γραφιστό, αλλά παίρνει εν τέλει. Ελεύθερο το σουτ, άστοχο από τον Τιτόπουλο και φάουλ για να κοπεί η αντεπίθεση. Ένα εξαιρετικό τίποτα πάντως συνέχεια από τον Κουστίδη, ο οποίος φυσικά και δεν μέτρησε, είχε γίνει νωρίτερα το φάουλ πάνω στην εξέλιξη της φάσης. Επαναφορά λοιπόν από την πλευρά τους για τους Air Ballers και συνεχίζει ο αγώνας, υπενθυμίζουμε 4-2 το σκορ για τους best off. Καραγιάννη στο τρίποντο, είναι άστοχο, αμέσως το rebound, αλλά δεν καταφέρνει να σκοράρει κάτω από την μπασκέτα. Αυτή τη φορά ο Χρυσοβελίδης κατάφερε στην αρχή του αγώνα. Η αντεπίθεση φαίνεται να πηγαίνει πιο πολύ σε οργανωμένη επίθεση εν τέλει. Αϊβαζίδης δεν καταφέρει να σκοράρει κάτω από την μπασκέτα, υποπίεση 2, δεν έχει το πλεονέκτημα του ύψους, αλλά το σουτ με ψηλή καμπύλη δεν βρήκε εν τέλει στόχο. Μπουστίδης για 3, ξανά προβάδισμα λοιπόν για τους Air Ballers με 4-5. Έχουν περάσει λοιπόν 4 λεπτά και κάτι παραπάνω στην πρώτη περίοδο. Το σκορ παραμένει στο 4-5 για τους γυμνάσια, 4-5 σχολείται για τους Air Ballers. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στη συνέχεια της φάσης. Ο μπάλα περνάει κάτω στο γραφιστό, δυνατή προσπάθεια στη Ταρίδη. Ζητάει το φάουλ, αλλά δεν φαίνεται, οι διαιτητές δεν το δίνουν αυτή τη φορά. Σε διπλό μαρκάρισμα, Καραγιάννης με την μπάλα. Το σπαρόν κίνηση είναι 4 από όσο βλέπουμε, γιατί πρέπει να δουν και κάποια κορδόνια. Είναι στην φυσική ανάγκη της εξέλιξης του αγώνα. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Air Ballers. Ένα μακρινό τρίποντο στο Φέστη Στεφάνη. Δεν βγαίνουν σε εκβιασμό αυτή τη φορά. Οι best of πάνε πιο αργά. Πάνε πάλι σε οργανωμένη επίθεση. Ούτως ή άλλως η έλλειψη παιχτών, υπενθυμίζουν μόλις με 6 παίχτες σήμερα, δεν δύναται για εξάντληση δυνάμεων. Πρέπει να γίνει μια πολύ καλή συντήρηση, μια πολύ καλή διαχείριση και δυνάμεων και αλλαγών. Ξανά ο Κουστίδης. Βήματα πάνω στην τρίπλα για τον Χρυσοβελίδη, ο οποίος ήθελε να προσποιηθεί και να μπει είτε για το σουτ, είτε για τη διείσδυση, είτε το σπάσιμο, αλλά δυστυχώς έκανε βήματα. Έχουμε την πρώτη αλλαγή για σήμερα για τους best off. Ο Τερζόπουλος μπαίνει στην θέση του Μπόκα. Η μπάλα πήγε γυρνάει από το τρίποντο για να περαστεί εντός του γραφιστού, φαίνεται να είναι δύσκολο. Δεν βρίσκουν ελεύθερο χώρο. Ένα σουτ υποπίεση επί της ουσίας από τον Νικολακόπουλο, χωρίς επιτυχία. Εύκολο το rebound, εύκολο το καθάρισμα επί της ουσίας από την πλευρά των Air Ballers. Καραγιάννης κατεβάζει την μπάλα, μοιράζει τα πλάγια. Ελεύθερο τρίποντο, το οποίο δεν είναι εύστοχο. Ακόμη ένα σήμερα από τον Ογούλα και αμυντικό rebound. Σεταρίδης ελεύθερο τρίποντο και αυτός αστοχή. Δεν έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο. Γίνεται το κλέψιμο και το καλάθι για τους best off από τον Τικτόπουλο. Η πίεση ψηλά, πίεση μετά το rebound, επέφερε καρπούς. Δίνει το πλεονέκτημα πλέον με 6-5 για την ομάδα του. Στο τρίποντο ο Τικτόπουλος, συγγνώμη, Νικολακόπουλος. Καλάθι και φάουλ από τον Γερολιμάτο, πρώτη του πόντι στον αγώνα, παίρνει και δώρο μια βολή.
δίνει το πλεονέκτημα έως τώρα στο 6-7 για την ομάδα των Air Ballers και έχει και την βολή για συμπλήρωμα να δώσει πλεονέκτημα 2 πόντων ενός καλαθιού επί της ουσίας για την ομάδα του. Ελμάτος, έμεσο τρίποντο, 7-7 το σκορ. 6-8 έγινε ένα λάθος. Στατιστική, σας έχουμε πει σήμερα, είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν στην μεσοπίνακα και λόγω της βροχόπτωσης που υπήρχε έντονα νωρίτερα και δυσκολεύει κάποια μικρά τεχνικά κομμάτια τα οποία εμάς θα μας είναι απολύτως χρήσιμα και στη συνέχεια. Η διείσδυση λοιπόν από τον Σεϊταρίδη, το καλάθι με ταβλό και δίνεται τεχνική ποινή αυτή τη φορά. Ο λόγος που ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι κάποια αντίδραση από την κυβέρνηση Σεϊταρίδη. Επάνω που το σκορ είχε φτάσει στο 8-8, βλέπουμε και τον διαιτή να εξηγεί το τι συμβαίνει, κάτι το οποίο είναι κανονικό, καθαρό και πάρα πολύ κλασικό στο μπάσκετ και γενικά στον χώρο του αθλητισμού, να κατανοηθεί το εκάστοτε συμβάν, γιατί μπορεί να έχει χάσει κάποια λεπτομέρεια ο παίχτης, να μην καταλαβαίνει τι έχει συμβεί και πρέπει να το εξηγήσει ο διαιτητής με σεβασμό και από τις δύο πλευρές φυσικά, για να μπορέσει να αποφευθεί οποιαδήποτε άλλη συνέχεια. Οπότε στη γραμμή των βολών πηγαίνει ο Γερονιμάτος να δώσει κανένα προβάδισμα στην ομάδα του και το καταφέρνει. Πηγαίνει το παιχνίδι στο 8-9 για τους Air Ballers και θα υπάρχει η επαναφορά από τον Γκουστίδη. Βήματα, δεν υπάρχει σφύριγμα για φάουλ, οπότε αλλάζει η μπάλα κατοχή για τους best of. Αϊβαζίδης θα κατεβάσει, θα περάσει και ανενόχλητος στο κέντρο, ούτως ή άλλως φαίνεται να μην δημιουργούν υψηλή πίεση ακόμα και λογικό είναι στην πρώτη περίοδο που βρισκόμαστε η ομάδα των Air Ballers. Προσποίηση για το σουτ, η μπάλα περνάει στο ζωγραφιστό. Βγαίνει στου 2 πόντων άστοχο από την πλευρά του Νικολακόπουλου. Πάει να γίνει η αντεπίθεση, αλλά δεν αφήνει η άμυνα να εξελιχθεί σε άμεση αντεπίθεση, σε ευνηδιασμό. Πηγαίνουν σε οργανωμένο οι Air Ballers. Δεύτερη φορά σήμερα το ίδιο λάθος από το Χρυσοβελίδη. Βήματα πάνω σε προσποίηση μετά από την υποδοχή της μπάλας δημιουργεί ξανά προϋποθέσεις επίθεσης για τους best of. Μπάλα στη γραμμή των βολών, περνιέται χωρίς ευστοχία το σουτ του Νικολακόπουλου. Εύκολο το rebound από την πλευρά των Air Ballers. Γίνεται το πέρασμα προς τα μέσα, δεν γίνεται σουτ. Γουστίδης για 3, μετράει, είναι εντός χρόνου, είναι εντός στόχου και δίνει προβάδισμα 4 πόντων στην ομάδα του. 8-12, 1-30 θέλουμε για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Το σκορ είναι στο 8-12, 4 φάουλ. Να θυμίσουμε τον Κανιμπέστο, 1 οι Air Ballers και ήταν το πρώτο του αγώνα. Μπάλα βγαίνει προς τα έξω. Γρήγορο. Είναι γρήγορο μπάσκετ, αλλά μπορεί να μην παίρνουν τους πόντους από το καλάθι για το σουτ του Νικολακόπουλου, όμως δίνεται φάουλ και δύο βολές για σταμάτημα προσπάθειας σε σουτ από τον Γερολιμάτο πάνω στον Νικολακόπουλο, ο οποίος θα έχει και δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό φάουλ, πρώτο προσωπικό του Γερολιμάτου και στη γραμμή των βολών πηγαίνει ο Νικολακόπουλος.
πρώτη βολή εύστοχη μειώνουν σε 3 προς το παρόν. 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Η σιωπή φαίνεται να βοηθάει. Το κανείς δεν μιλούσε γύρω-γύρω και 2-2. Και μετά από μια πολύ καλή συγκεντρωμένη βολή από τον Νικολακόπουλο, 10-12 το σκορ, μπαίνει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ένα σουτ άστοχο από την πλευρά των Air Ballers και συγκεκριμένα του Γούλα. Προσπίσεις για τους 2 πόντων. Παραλίγο να γίνει εδώ το κλέψιμο από τους Air Ballers, όμως είναι ανεπιτυχής. Και η πρώτη πόντη του Τερζόπουλου στο παιχνίδι για να έρθει το μάτς ισορροπία μισό λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περίοδου για σήμερα. Καραγιάννης πάει να μπει, αλλά χάνει την κατοχή. Η μπάλα χτυπάει και βρίσκει πόδι σύμφωνα με τον διαιτητή. Βγαίνει εκτός και αλλάζει η κατοχή. Μένουν 18 δευτερόλεπτα για την τελευταία. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί επίθεση της πρώτης περίοδου του σημερινού αγώνα μεταξύ Best of Care Bowlers. Το σκορ 12-12, 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Γίνεται κινητικότητα. 2-1 και τέλος της περίοδου της πρώτης 12-12. Λοιπόν, όπως θα δείτε και στον πίνακα να αναγράφεται, ισοπαλία στην πρώτη περίοδο για τις δύο ομάδες. Επιστρέφουμε λοιπόν για την δεύτερη περίοδο του σημερινού αγώνα μεταξύ Best of Care Bowlers. Στην αρχική επαναφορά είναι οι Air Ballers, υπενθυμίζουμε, με τις μαύρες εμφανίσεις, ενώ οι Best of είναι με τις ροζ. Πρώτο σου της δεύτερης περίοδου από τον Κουστίδη είναι άστοχο και στο rebound για τους Best of και την επίθεση της στιγμής που οργανώνεται. Βλέπουμε και μια... Βλέπουμε ότι θα έκανε μια αλλαγή, δεν συγχωρείτε. Για κάποιο λόγο είχε περάσει έξω ο Σεϊταρίδης για να περάσει προς άλλους θέσεις του. Γίνεται η πίεση, υπάρχει το καλάθι και το φάου υπέρ των Best of από τον Νικολακόπουλο, ο οποίος μέσα σε δύο παίχτες κράτησε την μπάλα, γύρισε, σούταρε, εκτέλεσε, πήρε φάουλ και συμβάζει μπροστά την ομάδα του με 14-12 και την ευκαιρία για ακόμη έναν πόντο στη διαφορά μέσω της βολής για να δούμε αν μπορεί να εστοχίσει. Δεν καταφέρνεται, αγιευμάτως στην story bound, δεν αφήνει κανένα να του την κλέψει και αυτή τη στιγμή κατεβάνει η μπάλα στο Καραγιάννη, ο οποίος μοιράζει. Σουτ για 3 πόντους, πολύ ζητημένο έχει γίνει σήμερα, χωρίς πολλή ευτυχία. Ένα πάρα πολύ ωραίο drive από τον Σεϊταρίδη, από τον Καραγιάννη για την πλευρά των Air Ballers, 14 όλα. Άστοχη επίθεση λοιπόν για την ομάδα των Best Hawks, σε γρήγορη επίθεση και κνηδιασμό, ο οποίος φαίνεται να μην πετυχαίνει και λόγω του γρήγορου κινήματος της ομάδας των Best Off ψάχνουν το κενό επιτυχίας, αλλά χωρίς επιτυχία, καθώς υπάρχει παράβαση 30 δευτερολέπτων μέσα στο ζωγραφιστό. Σε αυτήν την επίθεση δεν γίνεται, δεν ολοκληρώνεται και η μπάλα αλλάζει κατοχή και αλλάζει χέρια, περνάνε πλέον σε ροζ φανέλες και όχι στις μαύρες. Αϊβαζίδης για τον Τερζόπουλο, μπάλα περνάει στο Ταρίδη, ξανά Αϊβαζίδης έξω. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς επιτυχία όμως το σουτ. Προλαβαίνει πριν πατήσει έξω ο Γούλας και κρατάει την μπάλα για την ομάδα του. Η επίθεση είναι για τους Air Ballers και μια πολύ ωραία ενέργεια από τον Γερολυμάτο να δίνει το προβάδισμα σε 14-16 στην ομάδα του.
μπάλα κυκλοφορεί και έχει περάσει αρκετός χρόνος, παραμένουν 6 και 5 δευτερόλεπτα λοιπόν. Μένει στο τέλος του χρόνου, δεν θα, αν θα προλάβουν να εκδηλώσουν επίθεση. Θα καταφέρουν εν τέλει με τον Κορακόπουλο να κάνει το 14-16 αυτήν τη φορά. Επιστρέφουμε λοιπόν και μετά τον time out που κάλεσαν νωρίτερα οι Air Ballers. Είμαστε 7,5 λεπτά πριν την λήξη του χρόνου, του σκόρου 16-16. Η ομάδα μας τώρα έχει κρατήσει ένα παιχνίδι γενικά μεγάλη ισορροπία, δεν έχει υπάρξει κάποιο προβάδισμα σχετικά μεγάλο, το οποίο φαίνεται προς το παρόν να ωφελεί τους best of, οι οποίοι υπενθυμίζουμε είναι με 6 μόλις παίχτες στην αποστολή τους. Διαχείριση δυνάμεων φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να τους δίνει την ισοπαλία, να μην δίνει βασικά μεγάλο προβάδισμα σε κανένα σημείο του αγώνα για την ομάδα των Air Ballers. Μένουν 2-1 δευτερόλεπτο στη λήξη του χρόνου του σουτ. Έρχεται το Τσεταρίδη, είναι άστοχο, όμως θετικό rebound και βήματα του Τσεταρίδη, ο οποίος πήγε να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη και δυναμική διείσδυση και να βρεθεί αντιμέτωπος με την μισή, θα μπορούσαμε να πούμε πλέον, με 3 παίκτες της ομάδας των Air Ballers, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, γιατί έκανε κακό βηματισμό στην αρχή με αποτέλεσμα να χρεωθεί βήματα, το οποίο αντιγράφει σε αυτή την περίπτωση ο Καραγιάννης για την ομάδα των Air Ballers. Το κατέβασα λοιπόν της μπάλας για τους best off με τον Μπόκα, ο οποίος περνάει στην απέναντι του Ζόπουλο. Δεν γίνεται σωστή πάσα, κλέβει και ο ρημάτος στον εφηδιασμό. Μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία στην αρχή και δεύτερη να έρχεται, η πρώτη από τον Χρυσοβελίδη και δεύτερη από τον Γερολυμάτο. Τσεταρίδης παλεύει και παίρνει το φάουλ και τις δύο βολές από τον Καραγιάννη. 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει λοιπόν για τη λήξη της δεύτερης περίοδου και να πάμε σε ημίχρονο. Το σκορ είναι 16-16. Και ο Σιταρίδης είναι στη γραμμή των βολών για να δώσει το προβάδισμα μετά την πρώτη έστοχη στους best of 17-16. Δύο στις δύο προβάδισμα, δύο πόντων, ένα καλάθι μπροστά για την ροζουλή ομάδα σήμερα και τους best of μετά και τις δύο έστοχες βολές του Σιταρίδη. Πανταλός κατεβάζει, μοιράζει ξανά, παίρνει την κατοχή, πάει να κάνει τη διείσδυση με το πόδι, φαίνεται του Γερολυμάτου να βρίσκει η μπάλα και να έχει την κατοχή, να χάνει βασικά την κατοχή για τους Air Ballers και να αλλάζει χέρια, δίνοντας ευκαιρία στους best of να πάρουν και να, βασικά να αυξήσουν το προβάδισμά τους. Μετά και το σκορ τόσο είναι 18-16 για 3, ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ, αλλά άστοχο. Ευκαιρία μετά το rebound του Νικολακόπουλου, άστοχη και αυτή η προσπάθεια, παντελώς κατεβάσει την μπάλα, σταματάει στο όριο των τριών. Το σουτ το οποίο γίνεται από τον Κακουλίδη είναι άστοχο, rebound, χωρίς να βγει συνδυασμό, η ομάδα των Air Ballers κατάφερε να γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα και να μην αφήσει ευνηδιασμό και εύκολο καλάθι στους αντιπάλους. Ένα σουτ από τα πλαπλαϊνή θέση των τριών από τον Τικτόπουλο, χωρίς όμως να βρίσκει στόχο. Στην επίθεση πάλι οι Air Ballers, μπάλα κυκλοφορεί, περνάει μέσα, αλλά χωρίς να μπορεί να γίνει επίθεση, βήματα χρεώνονται για τους Air Ballers. Κατοχή, αλλάζει ξανά χέρια, πηγαίνει στους best of, οι οποίοι κατεβάζουν και την μπάλα αυτή τη φορά με τον Τικτόπουλο. Αλλαγή πλευράς, ένα σούτ από μεσαία απόσταση, άστοχο από τον Τεζόπουλο. Γίνεται πάλι όμως, γίνεται αλλαγή της κατοχής, θετικό το rebound. Για να δούμε για δεύτερη φορά, τρίτη σερή επίθεση. Μετράει το καλάθι, παρότι ήταν άστοχο από τον Νικολακόπουλο, αλλά λόγω της επαφής που υπήρξε πάνω
στην μπασκέτα συγκεκριμένα, στο διχτάκι, επηρέασε το ύψος και χρεώνονται δύο πόντι υπέρ των best of, που έχουν το προβάδισμα με 20-16. Γίνεται και η αλλαγή, είναι αλλαγή ο Αϊβαζίδης στην θέση του Περζόπουλου, γίνεται και το κλέψιμο από τον Τικτόπουλο, γίνεται παράλληλα και το φάουλ του Πανταλώνα πάνω στον Μπόκα. Μια πολύ καλή αμυντική σήμερα ομάδα των Best of, έχει κρατήσει σε χαμηλό σκορ τον αντίπαλό της, έχει ως το προβάδισμα με 4 πόντους καθώς το σκορ είναι 20-16. Υπέρ τους μένουν 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Αρκετή συγκέντρωση μπορούμε να πούμε για τους ροζ του αγώνα, αλλά το παιχνίδι έχει ακόμα μπόλικο δρόμο και θα δούμε αν θα μπορέσουν να κρατήσουν τις αντοχές τους και στο υπόλοιπο. Αποτυχημένη επίθεση των Best of, οι ερμπόλες είναι στην επίθεση. Η μπάλα είναι στο Σουβελίδη, μοιράζεται στον Καραγιάννη, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Συγχωρείτε, στον Κρίσταλ γίνεται το φάουλ, όπου του δίνει το πλεονέκτημα να εκτελέσει δύο βολές και να μειώσει την διαφορά. Η πρώτη είναι εύστοχη, 20-17 το σκορ. Στις 2, 20-18, 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Μειώνουν το σκορ στο καλάθι οι air goalers μετά και τις δύο εύστοχες βολές του Κρυστάλλι. Στην επίθεση τώρα οι best off, όπου κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή την μπάλα, δεν έχουν πάει με πάσα εντός παιδιάς. Για να δούμε τι θα εκδηλωθεί, μήπως βγει πάντα προς έξω. Γίνεται ένα σούτ από μεσαία απόσταση από τον Τικτόπουλο χωρίς επιτυχία. Διπλή άμυνα πάνω στον Γερολιμάτο, επιτυχημένη θα μπορούσαμε να τη πούμε. Ένα ναι μεν άθελο πόδι του Σιταρίδη χαλάει την ευκαιρία του κλεψίματος για τους best of και να βγουν σε επίθεση. Χρεώνεται φάουλ, επαφή χαμηλά με το πόδι, όπου έγινε τυχαία, αλλά επειδή υπάρχει διακόπη της πορείας δεν μπορεί να μην χρεωθεί κιόλας. Κλέψιμο εν τέλει, συνδεύτερη επίθεση για τις best of, απλά κρατάνε την κατοχή, δεν ήταν και εύκολο γιατί ο Βαζίδης ήταν μόνος του με 4. Θα γυριστεί η μπάλα γύρω από το τρίποντο, σουτ 3 πόντων, ανεπιτυχής. Επιθετικό rebound, πάρα πολύ ο στόπ και δεύτερο από τον Κρυστάλλι, το οποίο δεν αφήνει την ομάδα του στόπ να βάλει μπάλα μέσα στο καλάθι. Και φάουλ γίνεται παράλληλα από τον Νικολακόπουλο. Στην επαναφορά για τους ερμπόλες, η διείσδυση πάρα πολύ ωραία και δύο πόντι για την ισοφάριση, βασικά για την μαύρη εμφάνιση σήμερα των ερμπόλες. Δεύτερη φορά που γίνεται το μπλοκ από τον Κρυστάλλι, ακόμα και θεματικό αυτή τη φορά, και στην αντεπίθεση ερμπόλες πέμπτο φάουλ, δεν καταφέρνει ο Καραγιάννης να σκοράρει, αλλά παίρνει τις δύο βολές. Και time out λοιπόν από τους best of, οι οποίοι παρότι κάνουν μια πάρα πολύ καλή αμυντική έως τώρα εμφάνιση, φάνηκαν λίγο να χάνονται στις τελευταίες επιθέσεις. Επιστρέφουμε λοιπόν και μετά το time out της ομάδας το best of. Υπενθυμίζουμε το σκορ 20-20, 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Σε δύο βολές είναι ο Καραγιάννης για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του, μετά και το φάουλ πάνω στο σουτ που επιχείρησε νωρίτερα.
πρώτη εύστοχη βολή. Ξαναπερνάει μπροστά οι Air Ballers με 20-21. Και 2 στις 2 διαφορά ενός καλαθιού επί της ουσίας για τους Air Ballers. 20-22, 1-50 τη λήξη του ημιχρόνου. Η Βασίλης με την μπάλα θα ψάξει να βρει τον Τερζόπουλο. Από εκεί πέρα Μπόκας για πολύ καλή πίεση από τον Γούλα. Όμως γίνεται το πέρασμα χωρίς επιτυχία, όμως το σουτ από την πλευρά των Μπέστο. Κατεβάζει τώρα Γούλας, μοιράζει για τον Καραγιάννη, αλλάζει πλευρά για τον Πανταλώνα. Δεν περνάει πάσα, δεν είναι επιτυχής, γίνεται το κλέψιμο και ευκαιρία για ισοφάριση ή και προσπέραση για τους Best of. Αϊβαζίδης κάνει πάρα πολύ ωραία πάσα, αλλά δεν καταφέρνει ο Νικολακόπουλος να ολοκληρώσει την ενέργεια που έγινε νωρίτερα από το σύμπλεκ του. Καθαρό το rebound, αλλά βήματα από τον Δικτόπουλο, όπου δεν αφήνει την ομάδα του να μπορέσει να βγει σε εκνηδιασμό. Έπειτα και το rebound ανάμεσα σε δύο αντιπάλους και να δώσει γρήγορο ρυθμό και πλεονέκτημα στους Ροζουλί για σήμερα. Στην επαναφορά είναι ο Γούλας. Φάουλ. Φάουλ του Βασίλη πάνω στον Καραγιάννη, ο οποίος πήγε να αρπάξει και να την αχτεί επί της ουσίας πάνω, βασικά προς την μπασκέτα για να σκοράρει, αλλά προλαβαίνει ο Βασίλης που κάνει το φάουλ και δεν σκοράρει, αλλά έχει δύο βολές αυτή την στιγμή για να μπορέσει να το καταφέρει. Η πρώτη είναι άσχητη και το 20-22 παραμένει υπέρ των Air Ballers. 44 δευτερόλεπτα παραμένουν για την λήξη του ημιχρόνου. Θα δούμε και την δεύτερη βολή, όπου αυτή τη φορά εστοχή Καραγιάννης. 20-23, ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν είναι μεγάλο, δεν είναι όμως και μικρό σύμφωνα με την ιστορία του αγώνα, όπου δεν έχουν διαφορές πάνω από 3 και 4 πόντους καθόλου. Το σουτ για την ισοφάριση από τον Νικολακόπουλο δεν γίνεται. Φάουλ για διακοπή αντεπίθεσης από τον Μπόκα και είναι το 5ο ομαδικό της ομάδας των Best of στην δεύτερη περίοδο, 27 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Οπότε οδηγεί το Πανταλώνας στην γραμμή των βολών για να διευρύνει τη διαφορά της ομάδας του. Πρώτη βολή εύστοχη, νομίζω μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει στον αγώνα σήμερα. Σωστή είναι 4-20-24 για τους Air Ballers. Θα δούμε και την δεύτερη, η οποία είναι επίσης εύστοχη, λίγο με τη θεά τύχη και λίγο με ταλέντο να πούμε. Γίνεται η μεγαλύτερη επιβεβαιωμένα πλήν διαφορά του αγώνα, 20-25 για τους Air Ballers. Λίγο πριν τη λήξη, φάουλ του γερολιμάτου με το πόδι. Στην επαναφορά η Best of, μπορεί και τελευταία του αγώνα, να δούμε τι έχει να γίνει. Πάνω στον Αϊφαζίδη μπάλα, πάνω του ο Καραγιάννης, βγάζει ο Καραγιάννης και μένουν 10 δεύτερα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου, όπου το σκορ είναι σε 20-25, μένει ελάχιστος χρόνος, θέλει μια γρήγορη επίθεση και ένα εύστοχη, δεν γίνεται. Τελευταία σουτ στο κέντρο του Πανταλώνα, εντελώς άστοχο. Και έχουμε λοιπόν ημίχρονο μεταξύ των Best of όσο και των Air Ballers. 20-25 το σκορ είναι υπέρ των Air Ballers, έως τώρα έχουμε δει ένα έντονο αμυντικό παιχνίδι για τους Best of, κάτι το οποίο το περιμέναμε. Θυμίζουμε είναι με 6 παίχτες σήμερα, οπότε η άμυνα θα είναι. Οπότε η άμυνα θα είναι ένας πολύ καλός βοηθός τους αν τη συνεχίσουν όπως κάνουν στα πρώτα 17 λεπτά του παιχνιδιού. Από την άλλη, οι Air Ballers έχουν το πλεονέκτημα
ότι έχουν τάγκο, όπως λέμε λαϊκά μπασκετικά, το οποίο όπως παρόν το εκμεταλλεύονται στο σκορ να είναι 20-25. Και εδώ πάλι μπορείτε να δείτε αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, και το βαθμολογικό πίνακα, όπου δεν μας κάνει τη χάρη, γιατί μιλούμε κακός ο καιρός και τα προβλήματα βγαίνουν αρκετά. Επιστρέφουμε λοιπόν και ξανά στο δεύτερο ημίχρονο του σημερινού μας αγώνα μεταξύ των Best Off και των Air Ballers. Θυμίζουμε με την ροζ εμφάνιση είναι η Best Off με τη μαύρη η Air Ballers στο σκορ 20-26. Φάουλ πάνω στον Σεϊταρίδη. Είναι και η πρώτη επίθεση του αγώνα για γενικό επιτουσιάλ. Δεν έχουμε προλάβει. Στα πρώτα 11 δεύτερη επιτουσίας, φάουλ πάνω στον Σεϊταρίδη και επίθεση 14 για τους Best Off. Αν επιτυχείς, rebound του Καραγιάννη, ο οποίος κατεβάζει μπάλα. Γούλα Γκουστίλης για 3, ανεπιτυχώς όμως, καθαρίζει εύκολα ο Καραγιάννης, ο Σεϊταρίδης, για τους Best Off. Αϊβαζίδης βρίσκει το σούτ, αλλά το σούτ δεν βρίσκει το στόχο. Μπάλα για τους Air Ballers, μετά και την έξοδο της και την επαφή της ουσίας εκτός αγωνιστικού χώρου. Κουστίδης, Γούλας, φάουλ λοιπόν γίνεται του Μπόκα πάνω στην προσπάθεια του Σοβελίδη για την για τη διείσδυση. Το πρωτοματικό φάουλ για τους Best Off. Άσχη προσπάθεια και μπάλα πηγαίνει στους Best Off. Σεϊταρίδης σουτάρει για 3, αστοχή. Στο rebound είναι ο Γούλας, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και εύστοχη του Καραγιάννη για να δώσει το πλεονέκτημα στην ομάδα του με 20-28, λίγο πριν την λίγο μετά το πρώτο λεπτό του αγώνα. Δεν υπήρχε ο εφηβιασμός για τους Air Ballers, ούτε και το σουτ, αλλά το rebound κρατάει στην κατοχή. Πάρα πολύ ωραία διείσδυση και αυτή είναι επιτυχής όμως για την ομάδα των Air Ballers. Για να δούμε αν θα αλλάξει σε αυτήν την επίθεση να μειωθεί αυτή τη φορά το σκορ, όχι να διευρυνθεί η διαφορά για την πλευρά των Best Off. Προσπάθεια και αυτή ανεπιτυχής από τον Σεϊταρίδη. Δεν έχει σκοράρει έως τώρα στα πρώτα λεπτά η ομάδα των Best Off του στην δεύτερη, στο δεύτερο ημίχρονο. Επιθετικό φάουλ πάνω από τον Καραγιάννη, πάνω στον Νικολακόπουλο. Η άμυνα καλή, ό,τι φαίνεται, καλά τα πατήματα έως τώρα για τους τα αμυντικά πατήματα τουλάχιστον όσο γίνεται για τους Best Off. Έχει γίνει επαναφορά από την τελική γραμμή. Στην επίθεση Best Off, το σουτ είναι άστοχο από τον Τικτόπουλο. Το rebound για τους Air Ballers και το παιχνίδι συνεχίζεται υπέρ τους. Ένα πάρα πολύ ωραίο μπλοκ από τον Αϊβαζίδη στην προσπάθεια του Μπουστίλη. Στην επίθεση Best Off, ο Νικολακόπουλος δεν καταφέρνει να σκοράρει. Καραγιάννης. Γίνεται η διείσδυση, περνάει την μπάλα έξω στο τρίποντο. Ξανά η κίνηση, πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία σήμερα από τους Air Ballers.
για να δούμε αν καταφέρουν και το καταφέρνουν το καλά με τον Κρύσαλη να κάνουν την διαφορά στους 10 πόντους. Πλέον το σκορ είναι στο 20-30 υπέρ των Air Ballers. Αϊβαζίδης για 3 δεν βρίσκει καθόλου στόχο η μπάλα. Μια πολύ ωραία μακρινή πάση, η οποία όμως δεν περνάει την κόπη του Κτόπουλου. Ξανά επίθεση σου του Σιδαρίδη από μεσαία απόσταση χωρίς επιτυχία. Καραγιάννης ηρεμεί το παιχνίδι, δεν θέλει να βγάλει σε εκμηδιασμό τον Μπουστίλη για να σημειώσει. Προτιμάει την ήρεμη κατοχή. Μπάλα έχει περάσει μέσα από τη ζώνη και περνάει και ο Καραγιάννης μέσα στο γραφιστό. Δεν δίνεται φάουλ, κρατάει μπάλα, μένει δυναμικός και σκοράρει για το 20-32. Από όσο βλέπουμε τουλάχιστον στην τρίτη περίοδο, αρκετά οι Πες έχουν παραμείνει χωρίς σκορ. Έχουν μείνει 20 πόντους που τελείωσαν το ημίχρονο, που είμαστε ήδη στα 4,5 λεπτά και βήματα από τον Νικολακόπουλο. Μια επιτυχημένη άμυνα για την πλευρά των Air Ballers. Δεν αφήνει άλλη μια επίθεση των Best of να είναι επιτυχημένη με σκορ. Ο Γούλας θα σουτάρει από το γραφιστό, δεν τα καταφέρνει, όμως είναι επιθετικό το rebound. Πάρα πολύ ωραία σκαστή πάσα, πολύ ωραία δύση του Κρίσταλη και ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι 5 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. 20-34 λοιπόν υπέρ των Air Ballers. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out που ζητήθηκε από την ομάδα των Best of. Η διαφορά έχει αυξηθεί, είναι στους 14 στη μέση της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι στο 20-34. Κατοχή για τους Best of αυτή τη φορά με τον Τικτόπουλο. Ψάχνει τον Ευαζίδη, τον βρίσκει ελεύθερο. Προσποίηση, ξανά αλλαγή την δεύτερη σαφρά για τον Μπόκα. Τικτόπουλος θα γυρίσει, δεν Ευαζίδη, πολύ ωραία κυκλοφορία, το σούτ για 3. Άστοχο, εύκολο καθάρισμα του rebound για τους Air Ballers με τον Κουστίλη. Κατεβάζει αυτή τη φορά ο Πανταλώνας. Κουστίλης βρίσκει το χώρο, δεν βρίσκει στόχο. Αλλά ο Καραγιάννης, ο Χρυσάλης, συγγνώμη, είναι εκεί πέρα να μαζέψει το rebound. Στο δεύτερο rebound ο Καραγιάννης και θα σκοράρει για το 20-36 υπέρ των Air Ballers. Το πρώτο ημίχρονο φάνηκε πάρα πολύ καλό με τον Best of. Δεν έχει ξεκινήσει σίγουρα το δεύτερο. Έχουν μείνει χωρίς σκορ, έχουν μείνει στεγνοί στο σκοράρισμα. Και τώρα επιτρέψτε μου τη λαϊκή φράση, τη λαϊκή μπασκετική φράση. Γίνεται η παρθενιά, όπως λέει ο λαϊκός στο μπάσκετ, στο δεύτερο ημίχρονο του Best of με τον Σιταρίδη. Πολύ ωραία κυκλοφορία εδώ πέρα. Και δίνεται τελική γραμμή, είναι φάουλ. Είναι φάουλ του Σιταρίδη στο όριο επιτυχίας του γηπέδου. Γι' αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί στην αρχή το σφύριγμα αν ήταν φάουλ ή όχι. Οπότε δεν μπορούσαμε κι εμείς να καταλάβουμε. Γίνει τελικά φάουλ, αλλά βγαίνει έξω ο Καραγιάννη, ο οποίος θα μοιράσει για τον Κουστίλη. Ξανά μέσα στο γραφιστό, εύκολο, ωραίο. Λέει, απ, Καραγιάννης φαίνεται σήμερα να μην έχει αντίπαλο, να μην μπορεί κάποιος να τον σταματήσει. Ξαφνικά μια πολύ δυναμική ομάδα, πλεονέκτημα της στο ύψος για τους Air Ballers. Οπότε μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα, με τα υπόλοιπα συμβάντα, ας πούμε, του βάθους, του πάγκου, της συνεργασίας που έχουν δείξει όλους τους αγώνες, να έχουν αυτό το προβάδισμα σε πάρα πολύ εύκολο αντεπίθεση και ωραίο καλάθι. Αφήνει πάρα πολύ όμορφα την μπάλα ο Κουσίλης για το 22-40 στο σύν 18, 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου στο σημερινό μας αγώνα. Από ό,τι φαίνεται πάνε για τρίτη σερή ήττα οι Best of, δεν αποκλείται τίποτα. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια ατομική από τον Σιταρίδη, ο οποίος θα σκοράρει 2-40 για το τέλος, μειώνει σε 24
40 αυτή τη φορά. Πανταλός πάρα πολύ ασκαστή για το πιστάλι, δεν πετυχαίνει όμως το καλάθι ο παίχτης των Airballers. Ένα λίγο μακρινό τρίποντο, έστωχο, μειώνει τα λίδα της διαφοράς για τους best of, αλλά δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Το σκορ είναι στο 27-40-13 για τους Airballers. Κάτι το 27-42, η διαφορά είναι στους 15, 1 λεπτό και 55 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Αϊβασίδης με την μπάλα, κατεβάζει για τους Πέστο, πάει για την Ατομική με ένα σούτ από μεσαία απόσταση, το οποίο δεν είναι εύστοχο. Παίρνουν τις ανάσες, δεν χρειάζονται να τρέχουν από ό,τι φαίνεται οι Airballers. Πανταλώνας και Ατομική μπαίνει μέχρι μέσα, βγάζει την μπάλα όμως εκτός, χωρίς επιτυχία το σούτ του Βουστίλη. Γίνεται το κλέψιμο από τον Τεργόπουλο, βγαίνει σε αντεπίθεση η ομάδα των Πέστο. Αϊβαζίδης μετά από την ωραία πάσα και διπλή προσπίση του Σιταρίδη μειώνει λίγο ακόμα το σκορ, 29-42 διαφορά στους 13, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου του σημερινού αγώνα. Βασίλης Γούλας, Πανταλώνας, δεν θα πετύχει το καλάθι. Τερζόπουλος δεν μπορεί να βγει σε γρήγορη επίθεση. Υπάρχει πάρα πολύ καλή αμυντική οργάνωση από την πλευρά των Airballers. Κατεβάζει τη στιγμή ο Τικτόπουλος, μοιράζει για τον Αϊβαζίδη, ο οποίος θα δοκιμάσει το σουτ. Άστοχο, Πανταλώνας θα κλέψει, θα φύγει στον εφηβιασμό. Σε πάρα πολύ ατομική υπάρχει το φάουλ υπέρ της ομάδας των Airballers, το οποίο γίνεται από τον 28 δευτερόλεπτα για την λήξη. 38 δευτερόλεπτα για την λήξη του σημερινού, της σημερινής τρίτης περίοδου, 29-42 το σκορ. Πρώτη εύστοχη βολή, 29-43 από τον Πανταλώνα. Το σκορ αυξάνεται, διαφορά μεγαλώνει, ξανά στους 14 που είχαμε και νωρίτερα, με μεγαλύτερη να έχει φτάσει μέχρι και τους 10. 5, για να δούμε αν θα σου ευχαριστεί. Δεν γίνεται διαφορά ξανά στους 15, παραμένει στους 14. Νομίζω ένας στόχος που θα μπορούσε να βάλει η ομάδα του Best of είναι το μείωμα της διαφοράς, σαν παγίδα στην έννοια να είναι εδώ πέρα και πέφτει μέσα ο Βαζίδης βήματα, δεν προλαβαίνει να κάνει επίθεση. 20 ευθόντα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Νταλάνος κατεβάζει την μπάλα, ο οποίος έχει δείξει σήμερα αρετές ιδιαίτερα στην δημιουργία. Καραγιάννης είναι εκεί το γεννημά του, ξανά στο Καραγιάννη, σου τριών πόντων, εύστοχο, 29-46, διαφορά στους 17 και η λήξη λοιπόν της τρίτης περίοδου υπέρ των Airballers, 29-46. Σας δίνουμε και εμείς το σκορ και πάμε σε ένα stop ούτως ή άλλως που θα πρέπει να γίνει για την λήξη της περίοδου. Επιστρέφουμε λοιπόν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του σημερινού μας αγώνα μεταξύ Airballers και Best of. Το σκορ είναι υπέρ των Airballers με 29-46. Έχουν και την πρώτη κατοχή για σήμερα. Για την τέταρτη περίοδο να δούμε τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα για το τέλος του αγώνα. Πανταλώνας, θα σουτάρει για 3, άστοχο όμως το σουτ, αμυντικό rebound, κατεβάζει ο Σιταρίδης, θέλει να πάει για ατομική ενέργεια, πόσο μάλλον γίνεται, μένει κάτω στην βασέρα, υπάρχει το φάουλ του Κρίσταλη πάνω στο σουτ, 2 βολές για την ομάδα τον Μπεστό και συγκεκριμένα για τον Σιταρίδη, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και κέρδισε και το φάουλ παρότι δεν καταφέρει να σκοράρει. Η πρώτη βολή είναι μέσα, 30-46,
υπέρ των Ερμπόλες, μειώνει το σκορ στο best of στους μείον 16 αυτή τη φορά. Θα γίνει το 2-2. Άστοχη δεύτερη, παραμένει διαφορά. Παραμένει το σκορ στους 30-46. Κατεβάζει ο Παντελώνας. Για τον Καραγιάννη. Αλλαγή αμυντικού σχηματισμού για τους best of. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα του Παντελώνα. Ξανασυνεργάζεται πάρα πολύ ωραία με τον Μακουλίδη. Μακρινό σουτ στη λήξη του χρόνου, αλλά εκτός στόχου από τον Καραγιάννη. Κρατάει το σκορ ακόμα στους 30-46. Νικολακόπουλος ψάχνει να βρει τον Δικτόπουλο, ο οποίος περνάει έξω και τον Μπόκα. Μένει όρθιος, μένει σταθερός. Άσοχο το σουτ, όμως rebound για την Σπέστο Οχ. Κερζόπουλος, Δικτόπουλος, Τσιεταρίδης. Φάουλ του Καραγιάννη πάνω στον Τσιεταρίδη. Υπάρχουν άλλες δύο βολές από την ξανά για τον Τσιεταρίδη, για να μειωθεί και η διαφορά όσο γίνεται περισσότερο. Πούμε ότι είναι στους 16 με το σκορ 15 πλέον. Δεν έχει τη βολή το 31-46. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί να μειωθεί και άλλο. 2-2, 2-2 για τον Σεϊταρίδη, ο οποίος κάνει το σκορ 32-46. Καραγιάννης, κατεβάζει την μπάλα. Βελίδης, έξω με την Παντελώνα. Ξανά έξω ο Βελίδης. Πολύ ωραία κυκλοφορία, πολύ ωραία συνεργασία. Το φόλου πανεγγείλει από τους άλλους, χωρίς επιτυχία. Μπάλα στα χέρια των best of και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή του Μπόκα. Τερζόπουλος, τα σουτάρει για τρεις. Χωρίς επιτυχία, προσπάθεια. Παραλίγο το κλέψιμο από τον TikTok Google χωρίς επιτυχία μέσα από τα χέρια του Μακουλίδη, αλλά η μπάλα παραμένει, βγαίνει βασικά έξω από τα χέρια των παίχτη της Best Off. Ο Σοβελής κατεβάζει την μπάλα. Καραγιάννης. Ο Σοβελίδης θα κάνει τη διείσδυση, πασάρει στον Μακουλίδη, έξω και τον Παντελώνα. Για επίθεση 5 παιχτών σχεδόν, χωρίς επιτυχία στο τέλος όμως το σουτ. Κατεβάζει ο Δικτόπουλος, δεν μπορεί να κάνει διδιασμό τους ή άλλος. Η άμυνα των Ερμπόλες ήταν έτοιμη, οπότε δεν μπορούσε να προβεί σε διδιασμό. Σε οργανωμένη επίθεση, Νικολακόπουλος στο σουτ, χωρίς ευστοχία. Rebound εύκολο από τον Κρυστάλλι. Κατεβάζει την μπάλα του Σοβελίδης. Μακουλίδης θα σουτάρει για τρεις. Την μπάλα θα βρει σε εξωτερική πλευρά του Σιδέρου. Καραγιαννής. Μακουλίδης χωρίς επιτυχία. Κρυστάλλι στην μπάλα. Θα καταφέρει να την κρατήσει, αλλά χωρίς να στοιχεί σε δύο σερί. Σουτ διαφορά παραμένει σε 14. Σχεδόν κάτι λιγότερο από 7 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. 32-46 υπέρ των Airballers. Παραλίγο το κλέψιμο του Παντελώνα εδώ πέρα, αλλά χωρίς επιτυχία. Σιταρίδης και δίνεται φάουλ του Χρυσοβελίδη στην προσπάθεια του Σιταρίδη. Είναι το τρίτο ομαδικό των Airballers. Κανένα έως τώρα η best of. Να δούμε λοιπόν και στη συνέχεια τι έχει να γίνει και τι έχει να συμβεί. Στην επαναφορά λοιπόν θα είναι ο Νικολακόπουλος, Τερζόπουλος, Άι Βαζίδης. Επιστρέφει την πάσα μπάλα πίσω. Σουτ με ταμπλό χωρίς ευστοχία από τον Τερζόπουλο. Καραγιάννης και την μπάλα στην κατοχή. Προσωπικό στο δίπλα του Βαζίδη χωρίς να μπορέσει να πετερήσει κάτι στους δύο. Παντελώνας προσπαθεί χωρίς επιτυχία, αλλά έρχεται να δώσει τη λύση ο Γούλας με ένα τρίποντο 32-46.
49 υπέρ των Best Off. Ο Σιτερίς κατεβάζει την μπάλα. Τερζόπουλος, Αϊβαζίδης, κάνει προσποίηση, χωρίς να περνάει όμως, έχει πάρει λίγο το χώρο του, βγάζει την μπάλα έξω, ξανά για τον Σιταρίδη, σούτω 2 πόντων από τον Νικολακόπουλο, χωρίς όμως εστοχιά, Καραγιάννης γίνει μόνος του μάλλον για τον βιασμό, γίνεται επαφή στην μπάλα όμως από τους Best Off, μπάλα παραμένει για τους airballers. Μετά την ατομική προσπάθεια που πήγε να κάνει ο Καραγιάννης, αλλά κόπηκε επιτυχώς και μένουν 18 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Πιστάλης, Γούλας, πάει για το δεύτερο σερί τρίποντο, αλλά δεν το πετυχαίνει. Αϊβαζίδης παίρνει το rebound. Σε οργανωμένη ήρεμη επίθεση από ό,τι φαίνεται θα πάνε οι Best Off, αλλά φάουλ του Πανταλώνα λίγο πριν γίνει η πάσα από τον Αϊβαζίδη προς τον Νικολακόπουλο. 32-49 το σκορ, 5 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Τέταρτο ομαδικό φάουλ από τους Best, τους Airballers με συγχωρείτε, κανένα τον Best Off, και παραφορά από τον Αϊβαζίδη για τον Τριπτόπουλο. Νικολακόπουλος στην αδύνατη πλευρά, Αϊβαζίδης για 3 χωρίς καμία επιτυχία. Καραγιάννης για πολύ ωραία πάση για τον Πανταλόνα, ο οποίος βγαίνει μόνος του αφύλακτος, αφήνει ωραία γλυκά την μπάλα στο καλάθι για το 32-51, 5 λεπτά και 5 δεύτερα πριν τη λήξη του αγώνα. Παραλίγο το λάθος κατά, όμως είναι καρύτης εδώ την μπάλα. Γεννήμη το κρυστάλι, φάουλ, αν θέλεις το κρυστάλι, αλλά... Ναι, έχει βρεθεί στο κρυστάλι το φάουλ πάνω σε Σιταρίδη. Πέμπτο ομαδικό για σήμερα. Σιταρίδης παίρνει βολές άλλη μια φορά για την τέταρτη περίοδο. Να μειωθεί το σκορ όσο γίνεται η διαφορά στους 19. Είναι λίγο δύσκολο σύμφωνα και με την εικόνα που έχει δοθεί στο σημερινό αγώνα. 18 πλέον μετά την πρώτη έσωση βολή, 33-51 για τον υπέρ των εμπόλες. Μετά την έσωση βολή του Σιταρίδη. 2-2, 35-51 λοιπόν. Πανταλώνας για τους Airballers, πάντως είναι μια αλλαγή όπου βγήκε ο Καραγιάννης. Να δούμε αν θα συνεχίσει τον υπόλοιπο αγώνα ή θα ξεκουραστεί, γιατί η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη, 34-51 στους 17. Σιταρίδης, πολύ ωραία προσπάθεια, βγάζει την πάσα εκτός για τον Τριπτόπουλο που σουτάρει, παραβρίσκει στην πίσω πλευρά του Στεφανιού, χωρίς επιτυχία, χωρίς σκορ, άλλη μια επίθεση. Γούλας, γερονιμάτος, ξανά για τον Γούλα, κρατάει την μπάλα παρά την πίεση κυρίως του Νικολακόπουλου. Σουτ άστοχο, αλλά πολύ καλό, η μπάλα δεν έκανε κοινό στο χατήρι τον γερονιμάτο αυτή τη φορά. Σε μια γρήγορη επίθεση πηγαίνει ο Τριπτόπουλος, πασάρει για τον αφήνει βασικά την μπάλα στον Τερζόπουλο. Μπάλα έξω για τον Τριπτόπουλο. Προσπαθεί να περαστεί, αλλά διακόπτεται από τα χέρια του Κρυστάλλι για πάσα. Στην επαναφορά όπως μπορεί σουτάρει ξανά ο παίκτης των της Best Off, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μια εθνιδιαστική πάσα που πήγε να γίνει ήταν χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα βγήκε έξω μόνη της, χωρίς επαφή από κανέναν άλλον. Οπότε ξανά κατοχή για τους Best Off. Αϊβαζίδης, Σιταρίδης, χωρίς επιτυχία λοιπόν. Αντεπίθεση, γίνει ο Ξοβελίδης, πάει για το lay-up, άστοχο. Παρόλο που υπήρξε επαφή της μπάλας από τον Αϊβαζίδη, ο οποίος κατεβάσει και την μπάλα, Τερζόπουλος, και γίνεται φάουλ από τον Γούλα πάνω στην προσπάθεια του Τερζόπουλου. Τέιλορ Τερζόπουλος, όπως μπορώ να καταλάβω, και από την από ό,τι αναγράφει πίσω η φανέλα με το νούμερο 80, η ροζ σήμερα φανέλα με το νούμερο 80 του Τερζόπουλου. 34-51, 35-51, πλέον στις 16 πλειώνει η ομάδα των Best Off, χωρίς να έχει κάποια άλλη σημαντική διαφορά να μπορέσει να μειώσει τη ουσία περισσότερο το σκορ. Μένουν 3 λεπτά
και 10 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα. Κρυστάλλης βήματα. Είδαμε στο πρώτο μικρό κατά κύριο λόγο να γίνονται αρκετά βήματα και στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο. Είχαμε ώρα να το δούμε στο σημερινό αγώνα, αλλά το είδαμε ξανά 3 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. 35-51 Σιταρίδης, Τερζόπουλος έχει την μπάλα για τον Νικολακόπουλο. Θα σουτάρει, δεν θα βρει για να πλησιάσει καθόλου μπασκέτα στην μπάλα. Κατεβάζει ο Κουτίλης, Κρυστάλλης προς τα έξω. Η μπάλα είναι στο γούλα, πάρα πολύ ωραία πάσα. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο οματικό πνεύμα αυτή η επίθεση των Ερκόλες. Στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνουν να εκδηλώσουν, γίνεται και το λάθος. Μπάλα πάει πάνω στο Τόπουλο και ολοκληρώνει το πνεύμα ο Νικολακόπουλος. Στο σύν 16 παραμένει διαφορά των Ερκόλες, 35-51. Αϊβαζίδης, Τικτόπουλος, αλλάζει ο Τριζόπουλο, ελεύθερος των τριών πόντων, άστοχο όμως. Δεν μειώνει τη διαφορά, δεν πάει ο Μαδουζούς, 38. Τροβελίδης, ποδοσφαιρικό 1-2 θα το λέγαμε αυτό που κάνει με το γερνημάτο, αλλά δύο άστοχες προσπάθειες κάτω το καλάθι. Σεταρίδης για 3 τον ευνηδιασμό και μειώνει σε 38-51 για τους best of. Η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά τουλάχιστον προσπαθούν να τη μειώνουν όσο γίνεται. 58-51 υπέρ των Air Bowlers, διαφορά στους 13 προς το παρόν. Υπόλοιπεται 1-45 για τη λήξη του σημερινού αγώνα. Γούλας, Γιωρυμάτος, του στείλεις για 3, είναι άστοχο, θετικό θα είναι το rebound, θετικό. Αλλά δεν γίνεται καλή συνεννόηση, λάθη θα συμβούν και στο χώρο του μπάσκετ, εννοείται. Σεϊταρίδης, γίνεται φάουλ. Δεν είναι καθαρή η επαφή του Τσοβελίδη με την μπάλα. Βρίσκει το χέρι του Σεϊταρίδη και τον οδηγεί ξανά στην γραμμή των βολών. Η διαφορά κατά πόσο θα μπορέσει να είναι μικρή. 7ο ομαδικό. 7ο για τους Air Bowlers. Κανένα έως τώρα για τους best of. 39-51 το σκορ. Μειώνεται στους 12 και πάμε για την μειών διαφορά στους 11. Οι δύο αστικές βολές του Σεϊταρίδη από κάποιο σημείο είχαν φτάσει στους μειών 19 και με μεγάλες δυσκολίες τρίτη περίοδο να ανοίξουν το σκορ τους. Έχει γίνει όντως μια διαφορά, έχει γίνει μια μεγάλη διαφορά, τώρα έχει μειωθεί αρκετά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, δεν νομίζω να είναι αναστρέψει και σε αυτό το σημείο λάθος γίνεται από τους Air Bowlers. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Τερζόπουλος, Αϊβαζίδης και συνεχίζουμε λοιπόν με, με τους best of. Κρατάει την μπάλα, μπαίνει εντός, μια πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια του Κρυστάλλη. Δεν αφήνει να περαστεί το σουτ, ένα πάρα πολύ ωραίο μπλοκ ψηλά του Κρυστάλλη, σταματάει την επίθεση και συνέχεια ο Νικολακόπουλος δεν μπόρεσε να καταφέρει. Γούλας για τον Λουστίλη, Κρυστάλλης, το σουτ δεν είναι, δεν σκοράρει, μισό λεπτό για την λήξη, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να είναι και τελευταία επίθεση του αγώνα, με τον Τικτόπουλο να κατεβάζει. Σεϊταρίδης κάνει το λάθος, ο Λουστίλης κλέβει, αλλά βγαίνει εκτός γραμμής. Airball, 18 δεύτερα για τη λήξη. Και απλά η μπάλα θα θεθεί να κυλιθεί. Το παιχνίδι εδώ φτάνει στο τέλος του, 40-51 υπέρ των Air Bowlers. Αλλάζουν το σκορ τους προς το θετικό. Το σκορ πλέον είναι στο 3-3 για τους Air Bowlers, 2-3 για τους best of. Εδώ φτάνουμε στη λήξη του σημερινού αγώνα, 40-51. Και εμείς σας χαιρετούμε μέχρι τον επόμενο αγώνα, που ευχόμαστε να είστε πάλι εδώ και να απολαύσουμε κάτι επίσης πάρα πολύ ωραίο.